Μεσαλεύε χώρο 25-5 του 5. Από την ημερομηνία σύνευση του δανείου μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας του δανείου, 30 δεκάτο, όχι. Μέχρι τη λήξη του σημαντικού χρόνου του δανείου, 30 δεκάτο το 7, καταβλήθηκε μόνο μία δόση. Μία δόση κεφαλαίου. Οφείλονταν όλες οι υπόλοιπες δόσεις και όλοι οι τόκοι. Και από το 7 που έληξε ο σημαντικός χρόνος του δανείου, μέχρι την ημέρα καταγγελίας, τώρα πριν από λίγες μέρες, 2/11/16, δεν καταβλήθηκε ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα των δόσεων των τόκων, ούτε ένα των δόσεων του κεφαλαίου. Μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίστηκε το δάνειο. Ήταν κεφάλαιο 300.000, η συνολική οφειλή είναι 718.132. Τι έγινε εδώ πέρα, το εξής εκπληκτικό, που δεν θα μπορούσε να συμβεί για κανένα άλλο δανειολήπτη συμπολίτη μας, επαγγελματία, απλό άνθρωπο κλπ. Ή δανειολήπτη από στεγαστικά δάνεια. Οι 24 δόσεις είναι οι 23.000 για διάστημα 2 ετών και η τελευταία δόση είναι 649.000. 132 ευρώ, δηλαδή το 99,1% μεταφέρθηκε στην τελευταία δόση στη λήξη του δανείου. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό ας επισημαίνεται για να το καταλαβαίνουν και οι Έλληνες πολίτες ότι ο τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, που κατάγεται μια οικογένεια από τις πλουσιότερες όχι στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη, κάνει τέτοια ρύθμιση για δύο χρόνια, με δόση 3.000 το μήνα για δύο χρόνια και πάει το 99% του συνολικού δανείου. Κεφαλαίο και τόκων. Στην τελευταία δόση που λύγει ο σημαντικός ρόλος, είναι τουλάχιστον, θα έλεγα ότι είναι πρωτοφανές και λίγο περίεργο. Ευχαριστώ, κύριε Λάπα. Ο κύριος Ζαβάρας.